ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ως κεντρική στόχευση έχει την αποκέντρωση του πολιτισμού και με εργαλείο τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς ουσιαστικά τη διάσωσή του, εξέφρασε από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης, που βρίσκεται στην Κρήτη και θα έχει επαφές μέχρι και την Κυριακή. Το Υπουργείο Πολιτισμού πάντοτε ενδιαφέρεται για την περιφερειακή πολιτιστική πολιτική, για την αποκέντρωση του πολιτισμού, για τη διάχυση του πολιτισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο κύριος Γιατρομανολάκης επισκέφθηκε το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και το σχεδιασμό που έχει γίνει, εξηγώντας ότι μια τέτοια μεγάλη και σημαντική δομή για όλη την Κρήτη απαιτεί ανάλογο πλαίσιο δράσεων και λειτουργίας για να είναι βιώσιμη. Είναι μια υψηλής ποιότητας υποδομή, με σωστές αίθουσες, καλή ακουστική και προπτικές, που όμως θα πρέπει να συνοδεύονται και από έναν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό, για το πώς μια τέτοια μεγάλη δομή, πολύ σημαντική και πολύ απαραίτητη για το νησί της Κρήτης και για την πόλη του Ηρακλείου, μπορεί να είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Και προφανώς αυτή είναι μια συζήτηση που δεν ολοκληρώνεται σήμερα, είναι μια συζήτηση που σήμερα ξεκινάει. Στον κύριο Γιατρομανολάκη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του κέντρου πρότεινε τη σύσταση ενός οργανισμού, τον οποίο θα συγκροτούν Υπουργείο, Περιφέρεια και Δήμος, για το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο στα πρότυπα του εξωτερικού. Με τον υφυπουργό να εξηγεί ότι μια τέτοια πρόταση χρειάζεται μελέτη, ωστόσο η λογική που έχουν στο Υπουργείο έχει βάση τη συνεργασίες. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σύνθετα ζητήματα και γι' αυτό δεν ήθελα και να μπούμε σε ένα τόσο λεπτομερές πλαίσιο σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της εμπειρίας μας από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι μόνες φορές που έχουμε δει τα πράγματα να προχωράνε είναι όταν όλοι συνεργάζονται προς ένα κοινό σκοπό. Θα στείλουμε τα στοιχεία που μας ζήτησε και ό,τι άλλο μας ζητήσει μέσα από την έρευνα που θα κάνει. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία στο μέλλον. Ο κύριος Γιατρομανολάκης, που νωρίτερα συνάντησε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, είχε συνάντηση με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, τα οποία ασχολούνται με το χορό, τη συγγραφή και τη μουσική, στα οποία εξήγησε τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής, αλλά και της ανάγκης να σπάσουν τα στερεότυπα.